στο φως το νέο φορολογικό πακέτο. Τα 15 άρθρα με τους 3 νέους φόρους έως 6% στον τουρισμό. Ο ΦΠΑ και το σχέδιο έκπληξη για έκπτωση 3% σε όσους αγοράζουν με κάρτες. Οι νέες κλίμακες για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Τι θα γίνει με τις αποδείξεις και με όσους προστούν στα ΚΤΕΟ. Μήνυμα Τσίπρα στους δανειστές με 4 όρους για συμφωνία πακέτο. Βέτο για μείωση μισθών συντάξεων και εργασιακό. Μυστικές συσκέψεις στον ΣΥΡΙΖΑ για τις κόκκινες γραμμές. Τι λέει ο Βαρουφάκης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για τον κίνδυνο πτώχευσης τον Ιούνιο εάν δεν ξεκλειδώσει η βοήθεια. Σπάνε ομόλογο 100 εκατομμυρίων ευρώ με ζημιά 25% για να πληρώσουν επικουρικές συντάξεις τον Ιούνιο. Στον αέρα και το ΕΚΑΣ του πρώτου εξαμήνου για δεκάδες χιλιάδες νέους δικαιούχους. Παγκόσμιοι ύμνοι για τον Βασίλη Σπανούλη και το απίστευτο τρίποντο που σφράγισε την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Ευρωμπάσκετ κόντρα στη Ρεάλ. Η εξομολόγηση του αρχηγού και οι πανηγυρισμοί του με τη σύζυγό του και τα 3 τους παιδιά. Κάει και ο Πειραιάς. Μακελιό χωρίς προηγούμενο στην Νάπολη. Νοσηλευτής σκότωσε 4 και τραυμάτισε 6 για το σχοινί μιας μπουγάδας. Εγκόμια στις Κάνες για τον Γιώργο Λάνθιμο μετά την προβολή της νέας του ταινίας.